Βούλγαρη και Αγγελόπουλο, αμέσως πολλοί άνθρωποι αισθάνθηκαν απειλημένοι. Οπότε, πέρα από τη ζήλια, η οποία είναι φυσιολογική σε όλους τους χώρους, και το φθόνο που δεν είναι φυσιολογικός αλλά υπάρχει και το ξέρουμε όλοι σε όλους τους χώρους, παντού, οπουδήποτε υπάρχει. Εμένα, μετά από αυτές τις τρεις δουλειές, έμεινα 2 χρόνια ανέργος, δεν με έπαιρνε κανείς. Αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες και φυσικά προσπαθούσα, ας πούμε, να κρατήσω πολύ υψηλό το φρόνημα, να θυμάμαι αυτά την πίστη του Κουν που λίγο πριν πεθάνει καθόταν και μου μιλούσε για το θέατρο, είχε διώξει όλους τους γιατρούς, τους πάντες και μου λέει έλα να σου πω και μου λέει να λες το μάνα, 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 μάνα και λίγο θυμούσε, φώναζα τους γιατρούς, ερχόντουσαν μέσα, το συνεφέρνανε, μετά τους έδιωχνε πάλι, συνέχισε να μου μιλάει, σαν να θέλει να μου δείξει ότι μέχρι τελευταία πνοή μιλάει για το θέατρο, σαν να θέλει να μου μεταλαμπαδεύσει όλο το πάθος του και την αγάπη του για το θέατρο στην ψυχή ενός παιδιού. Μου είπε και όλες τι μπορεί να μου συμβεί στη ζωή μου κτλ. Μετά είδα την πίστη και τη δύναμη ενός Βούλγαρη, ενός Αγγελόπουλου. Να πηγαίνουν πρώτοι, δηλαδή ο Αγγελόπουλος θυμάμαι έκανε κρύο και ήταν με το πουκάμισο ο ίδιος για να μην νιώθουμε εμείς κρύο. Ήταν δηλαδή μπροστάρης. Δεν ήταν ότι καθόταν με τον μπουφάν του και μας έβαζε να κάνουμε σκηνές, ας πούμε, στο κρύο και να κρυώνουμε εγώ και τα παιδάκια και αυτός να κάνει δίθεν το σκηνοθέτη. Ήταν πολεμιστής, ήταν μύστης, ήταν σαν ιερέας. Αυτό που συζητούσαμε και για τον Μανουσάκη, όταν ήταν το Κόκκινο Ποτάμι, που έβαζε και τον εαυτό του. Βέβαια, έχω δουλέψει και με τον Μανούσο, έχω δουλέψει και με τον Πάνο τον Κοκκινόπουλο. Απλώς αναφέρω το Βούλγαρη, τον Παντελή, γιατί ήταν η πρώτη μου δουλειά και θυμάμαι με πόση αγάπη ήταν πάνω στους ηθοποιούς. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα στα πρώτα σου βήματα να έχεις καλούς μπαμπάδες και μαμάδες, ας πούμε. Και θεωρώ πολύ σημαντικό, παιδιά, να το υπογραμμίζουμε και αυτό σε αυτή τη σκοτεινή σελίδα του θεάτρου που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Να υπογραμμίζουμε λίγο και τα φωτεινά υπάρχουν παραδείγματα. Πολλά φωτεινά. Εγώ θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό τώρα που ανέφερες, ότι εγώ νομίζω ένα 2% είναι πολύ μαύρο και κακό. Το περισσότερο είναι που υφίσταται την κακία του μαύρου. Δεν είναι τόσο μικρή. Όχι, πάντως, δεν είναι, γιατί τώρα έχει ξεσπάσει η αρρώστια. Και ευτυχώς που ξέσπασε, επιτέλους, για να φωτιστούν όλοι οι χώροι, όχι μόνο του θεάτρου ή του τραγουδιού, της δημοσιογραφίας. Αυτά τα πράγματα που θυμίζουν ναζιστική Γερμανία, δηλαδή ό,τι κάνουν οι ναζί στους Εβραίους και στα στρατόπεδα συγκέντρωση, συμβαίνουν τώρα στη χώρα μας. Ανάμεσά μας. Δηλαδή, ο ένας είναι ο Γκέμπελς, μπορεί να μην έχει κάνει σεξουαλική κακοποίηση, αλλά έχει κάνει ιδεολογική κακοποίηση. Ο άλλος το κάνει σεξουαλικά και για κάποιον άλλον έχουν υποθεί αυτό που ούτε ο Χίτλερ δεν θα μπορούσε να το κάνει, να βιάζει όλο αυτό ο βιασμός με τα παιδιά. Αυτό δηλαδή, ακόμα και στην κόλαση κανείς να πάει, θα του πει ο διάολος έξω από εδώ. Δεν σε θέλω, είσαι πολύ μαύρος. Είναι τραγικό να αναφέρονται αυτά τα πράγματα. Και ελπίζω η δικαιοσύνη να αποδοθεί πέρα από τις παραγραφές αδικημάτων κτλ. Και εγώ θα έλεγα, έκκληση κάνω σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους, οτιδήποτε ξέρουν να βγουν τώρα και να το πούνε. Να βγουν στα ίσα, να καθαρίσει αυτός ο καρκίνος που βασανίζει κόσμο, χαλάει παιδάκια, μετά τα ίδια τα παιδιά τα χαλασμένα μετά χαλάνε άλλους και πηγαίνει, δηλαδή πηγαίνει. Πρέπει να σταματήσει, αν θέλουμε μια κοινωνία πραγματικά υγιή. Αρκετά προβλήματα έχουμε με τον κορονοϊό ή με διάφορα άλλα πράγματα, να μην βάζουμε κι εμείς αυτό το πράγμα το οποίο δεν μπορείς ούτε καν να το κατονομάσεις. Είναι πολύ μαύρο. Γι' αυτό όσοι ξέρουν, είναι χίλιες φορές προτιμότερο να βγουν να πούνε ήξερα τόσα χρόνια, δεν μίλαγα για διάφορους λόγους, φοβόμουν, συγγνώμη, έχει συμβεί αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Να τα πούνε όλα. Επιτέλους, και να πάει πλέον η υπόθεση στην κυβέρνηση και να. Τι παραγραφή νόμων τώρα και βλακίες. Να καθίσουν τώρα να τα δούνε. Πραγματικά να τα δούνε. Γιατί θα αιματοκυλιθούμε στο τέλος. Θα βγούμε στους δρόμους και θα αρχίσουμε να αποδίδουμε δικαιοσύνη μόνοι μας. Αν δεν πάρει η κυβέρνηση πλέον σοβαρά αυτή την κατάσταση, ευτυχώς που ενωθήκαν όλες αυτές οι φωνές, για να μπορέσει πλέον να γίνει τέτοιο θέμα. Για να φτάσει επιτέλους εκεί πέρα που πρέπει να φτάσει και να εξυγειανθούν όλοι οι χώροι παντού. Τελεία! Με συγκινεί πάρα πολύ η στάση σου. Δεν αντέχω δηλαδή με αυτή τη βρωμιά. Δεν την αντέχω. Κι εγώ έχω υποστεί πολλά, αλλά ευτυχώς επειδή είχα την ευλογία να συναντηθώ με τόσο μεγάλα πνεύματα, μου δώσανε μια αίθουσα και να κάνω υπομονή. Πολλές φορές είχα ένα σπιτάκι, θυμάμαι, μαζί με την πρώην γυναίκα μου, τη Μαρία, και κάθε χρόνο το πουλούσα για να κάνω παραγωγές, να δουλεύω μόνος μου, γιατί μου είχαν κλειστεί όλες οι πόρτες. Επειδή αρνήθηκα και εγώ είχα πολλές
κάποιες δυνατές σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Αλλά μπορούσα να πω, άντε γεια, είμαι και ο Τζόρτζογλου τέλος πάντων. Ρωτάνε τα άλλα παιδάκια. Κυρίως όταν είναι πιτσιρικάδες που δεν έχουν καν την αντίληψη. Γιατί υπάρχει ο εκφοβισμός πρώτα. Βέβαια. Ότι κοίτα να δεις, αν δεν θα πάρω τηλέφωνο και θα σε διαλύσω. Βέβαια. Οπότε όλοι αφοβούνται, έχουν ένα όνειρο. Είναι τρελό δηλαδή να θέλεις να δουλέψεις. Και όχι μόνο στο θέατρο ή στο τραγούδι. Που λένε ότι και καλά είναι οι χώροι εύκολοι και πορνεία κτλ. Και σε όλους τους χώρους να πηγαίνεις να δουλέψεις δηλαδή. Εγώ ξέρω συγγενικά μου πρόσωπα που έχουν αντιμετωπίσει σεξουαλικές παρενοχλήσεις και δεν δουλεύανε. Πολύ, πολύ δικά μου πρόσωπα. Από μικρός τα βλέπω. Μεγάλωσα στον Πειραιά. Δεν είναι ότι βγήκα από κανένα κολέγιο και να πω «Α, δεν ξέρω». Ήξερα. Και είχα πάρει απόφαση και μου λέει ο πατέρας μου και η μάνα μου «Πάει γίνει στο οποίο δεν φοβάσαι να περάσει από πολλά κρεβάτια». Λέω «Μαμά και μπαμπά, θα το κάνω με Χριστό. Πόσα χρόνια θα μου φάει, 50, 50 θα δουλεύω. Κάποια στιγμή το ταλέντο μου είναι το πάθος μου για δουλειά. Θα δουλέψω τόσο πολύ που κάποια στιγμή θα βγω. Δεν μπορεί να μου κλείσουν όλες οι πόρτες». Αλλά εγώ είχα μπει αποφασισμένος και είχα την ευλογία. Είχα μια καταπληκτική γυναίκα, τη Μαρία, που με κράτησε με αγάπη και έμπαινα σε ένα σπίτι, λες και ήμουνα σε μήτρα, σε έναν ιερό ναό. Κάναμε ένα παιδί, μεγαλώσαμε. Αντιμετώπισα. Εμένα μου ήρθαν οι κοπέλες που έκαναν οντισιόν το 1994 και μου τα λέγανε κάποια. Δεν έχουν βγει αυτές οι κοπέλες να μιλήσουν ακόμα. Γι' αυτό και δεν μπορώ να μιλήσω. Για κάποιους που κάνουν οντισιόν και ο ένας αυνανιζόταν, ο άλλος της την έπεφτε και έλεγα τώρα υπερβολικά είναι όλα αυτά, αλλά μπορεί και να συμβαίνει. Γιατί είχα ακούσει κι εγώ διάφορα τέτοια. Δεν βγήκαν ποτέ να μιλήσουν, οπότε δεν μίλησα κι εγώ. Εντάξει, λέω, τι να πω τώρα, έπρεπε να γίνει κάτι πιο συγκεκριμένο. Σε θυμώνουν αυτά που ακούς ή το ότι κανένας δεν αντιδρούσε τόσα χρόνια, η σιωπή αυτή. Είναι όλο μαζί. Σήμερα που έβλεπα τη συνέντευξη που έκανες στο Δημήτρη, μου ήρθανε δάκρυα. Γιατί έχω παιδί, 23 χρονών. Είναι δυνατόν να πάει ο γιος μου να του κάνουν κάτι τέτοιο και να μην μου το πει από ντροπή, γιατί πολλά παιδιά αισθάνονται ότι τα ίδια φταίνε. Φόβο, είπε ο Δημήτρης. Φόβος με άγνοια ή σε κάνει να έχεις άγνοια και να αισθάνεσαι ότι εσύ φταίς. Να συνέβαινε στο γιο μου κάτι τέτοιο, γι' αυτό και πήγα εγώ στην Αμερική μαζί του. Τα παράτησα όλα εδώ, λέω τέλος, φεύγω. Δεν με νοιάζει ούτε καριέρα ούτε τίποτα. Θα πάω με το γιο μου και θα δώσουμε τις μάχες μαζί. Λεφτά δεν υπήρχαν, δούλευα εγώ εκεί όπως μπορούσα με το θέατρο, με βοήθησε και η ομογένεια. Αλλά ήμουνα δίπλα του κάθε δευτερόλεπτο για να βλέπω ακόμα και αυτά που μου κρύβε. Γιατί αν του συνέβαινε κάτι τέτοιο, καλά, εγώ. Είναι τραγικό να συμβαίνουν. Είμαι αθώες ψυχές. Δηλαδή κανονικά πρέπει να βγούμε στο Σύνταγμα. Όχι να μην βγαίνουμε μόνο για τους νόμους, να βγούμε τώρα στο Σύνταγμα. Να γίνει θέμα πλέον. Μιλάμε για παιδιά. Στράτο, ήξερες, άκουγες. Ο Θεός να βάλει το χέρι. Είχαν φτάσει τα αυτιά σου όλα αυτά εσένα που ακούμε σήμερα. Είχα ακούσει διάφορα, αλλά εντάξει. Δεν ήθελες πολλές φορές λες είναι η κακία του χώρου, επειδή κάποιοι άνθρωποι τυχαίνουν να έχουν και ταλέντο, το οποίο δεν τους καθιστά ικανούς να κάνουν τέτοια πράγματα ή να συνδέονται με αυτά. Είχα ακούσει κι εγώ διάφορα. Αλλά λες, εντάξει, μπορεί να είναι η ζήλια, ξέρεις, για όλους λένε καμιά φορά. Ναι, ευτυχώς που αυτές οι κοπέλες με τις οποίες 6-7 από αυτές έχω δουλέψει εγώ προσωπικά, τη Ζέτα τη Δούκα, δούλεψα με τη Τζέννη Ιωακιμίδου, τη Τζέννη Τιμπότς, τη Λένα τη Τροσάκη έχω δουλέψει. Και είναι εκπληκτικά πλάσματα. Ηθικότατες. Η συνεργασία ήταν πανέμορφη, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Έβλεπα κάποιο φόβο στα μάτια της Τζέννης, θυμάμαι, όταν κάναμε το σημάδι του έρωτα, γιατί είχαμε και ερωτικές σκηνές. Και μου λέει, Στράτο, σε ευχαριστώ που με προστατεύεις, γιατί την κοιτούσα με αγάπη. Και μου λέει, δεν το πιστεύω αυτό που κάνεις, γιατί ακόμα και το βλέμμα, όταν είναι πρόστιχο το καταλαβαίνει η γυναίκα. Βέβαια. Και έλεγα, πολύ ευαίσθητη είναι αυτή, έλεγα. Δηλαδή. Και καταλάβαινε ότι κάτι θα είχε συμβεί. Ποτέ όμως δεν μου είπε τίποτα. Ούτε η Τζέννη Ιωακιμίδου που είχε υποστεί ψυχολογική βία. Μία μέρα με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Στράτο, θέλω να σε δω. Ήταν στη Θεσσαλονίκη, έπαιζε με κάποιον γνωστό ηθοποιό. Και είχε πάθει τα πάνδυνα από αυτόν. Υπάρχουν και προσπαθούσα να της δώσω κουράγιο.
Και τη έλεγα, εντάξει, κάνε υπομονή, δε στο φως, γιατί εγώ γενικώς το κάνω στον εαυτό μου, το κάνω στο γιο μου και το κάνω οπουδήποτε. Δηλαδή, βλέπε την πρόκληση, τη δυσκολία και κοίτα να την υπερβείς. Και επειδή εγώ έχω υπερβεί πολλές δυσκολίες, δηλαδή να παίρνω ανθρώπους στη δουλειά, να μην έχουν να φάνε, ταλαντούχοι, να τους βάζω στη δουλειά και μετά να σε κατηγορούν οι ίδιοι. Και να λέω, δεν πειράζει, δες το σαν πρόκληση. Αυτό είναι πρόκληση. Λέω, μη στείλεις μίσος, στείλε αγάπη. Και το κάνω ακόμα και με ανθρώπους που μου φέρνουν πολλά εμπόδια, την ώρα που μου συμβαίνουν, να λέω, τι από αυτά τα στοιχεία έχει αυτός, τα αρνητικά, πιθανόν να τα έχω κι εγώ, οπότε δεν πάω να τσακωθώ με τον άλλον, αλλά κοιτάω να διορθώσω τον εαυτό μου και να τον δυναμώσω στην υπομονή και στην αγάπη. Στρατό, υπάρχουν πράγματα που σε πνίγουν, γιατί βλέπω το συναίσθημά σου από αυτό ορμόμενο σου κάνω αυτήν την ερώτηση, που σε πνίγουν, που ξέρεις ή που άκουσες, που θα ήθελες να πρωτοφωνάξεις, αλλά δεν μπορείς. Γιατί δεν αφορούν εσένα προσωπικά, αλλά τα γνωρίζεις. Όλα μας αφορούν, γιατί όταν το περιβάλλον είναι άρρωστο, είναι ναι, αλλά δεν μπορείς σαν να μιλήσεις με το δάχτυλο ενός χεριού. Αν το ένα δάχτυλο έχει καρκίνο, όλο το χέρι θα έχει καρκίνο. Ναι, δεν γίνεται, δηλαδή. Όλους μας αφορούν. Υπάρχουν τέτοια πράγματα. Πάρα πολλά. Το ζητούμενο είναι ότι αυτή τη στιγμή, ευτυχώς, κάποιες γυναίκες, μου θυμίζει λίγο την Ελληνική Επανάσταση, έχουμε και ηρωνία, 200 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση. Αυξανόταν η Επανάσταση κατά εποχές, υπήρχαν οι κοτζαμπάσιδες της εποχής, Έλληνες δηλαδή, που εκμεταλλευόντουσαν τους Έλληνες. Οι Τούρκοι ήταν λίγοι, πέραν τους φόρους και ήταν ήσυχοι. Οι κοτζαμπάσιδες κάναν την κακή δουλειά. Και κάποια στιγμή δεν άντεξε ο κόσμος, το κακό είχε φτάσει μέχρι εδώ και λένε τώρα, γιατί μην ξανακούσω αυτό το γιατί τώρα, γιατί γίνομαι έξαλλος. Τι γιατί τώρα, γιατί τώρα τα πράγματα είναι έτοιμα και γιατί πρέπει να βγούμε τώρα όλοι και οτιδήποτε ξέρουμε να βγούμε να το καταθέσουμε. Ενόρκως, πήγαινε και πέστα, με το όνομά σου. Έστω τελευταία στιγμή κάτι να σώσεις, γιατί πέρα από την ανθρώπινη δικαιοσύνη υπάρχει θεϊκή δικαιοσύνη. Και αυτή κάνει επιστροφές. Καλές πράξεις, καλούς σπόρους ρίξεις, καλούς καρπούς θα έχεις. Μην γινόμαστε συνένοχοι κακών σπόρων, να βγούμε όλοι να μιλήσουμε. Και τότε θα εξηγιανθεί αυτό το πράγμα. Και φυσικά οι μελλοντικοί Χίτλερ που θα έρθουν, γιατί ο ναζισμός είναι και μέσα στη φύση του κακού του ανθρώπου, θα ξανάρθουν, αλλά αυτή τη στιγμή θα ξέρουν ότι υπάρχει κάτι ενωμένο να αντιμετωπίσουν. Ενώ παλιά ήμασταν διαιρεμένοι. Οπότε στη διαίρεση είναι διαίρη και βασίλευε, το λέει και η φράση. Και η υπερεξουσία έχει αυτά τα κακά τα οποία πρέπει κανείς. Όχι μόνο όπως είναι ανώνυμοι αλκοολικοί. Είσαι αλκοολικός, πας στους ανώνυμους αλκοολικούς. Ναρκωμανής, πας στους ανώνυμους ναρκωμανείς. Έχεις πρόβλημα με το σεξ. Πήγαινε στην αρχή, πριν αναλάβεις οποιαδήποτε θέση, πριν έρθεις οπουδήποτε, κατάλαβε τι είσαι. Και οι φίλοι πρέπει να του το πούνε αυτού. Όποιοι είναι φίλοι αυτών, να του πει: έχεις πρόβλημα, αγοράκι μου, ναι, σεξουαλικό, ωραία. Πήγαινε στους ανώνυμους, δεν ξέρω τι, υπάρχουν επιτροπές. Φτιάχτω και μετά ανέλαβε θέση να έρθει σε επαφή με κόσμο. Γιατί καλό θα του κάνανε. Ενώ άμα ξέρουν ότι έχει ένα πρόβλημα ο άλλος ψυχολογικό, σεξουαλικό, είναι σαντιστής, δεν ξέρω τι, και δεν μιλήσουν, γιατί πιθανόν να κερδίζει ο ένας με τον άλλον δουλειές ή ευνοιοκρατία ή κάνουμε κόμμα, στο τέλος του κάνουν κακό αυτού. Γιατί πήγαινε σώστο, είναι άρρωστο στην αρχή. Μετά γίνεται εγκληματίας. Και είναι και αυτό που είπες, ότι την χάνει να έχουν ταλέντο. Την χάνει, γιατί το ταλέντο είναι πολύ μικρό. Εντάξει, το ταλέντο δεν είναι το πρόβλημα. Πολύ μικρό. Στην ηθοποιία είναι ποιό ήθος καταρχήν. Πρώτα πρέπει να ποιήσει ήθος και μετά να ανεβείς. Το να είσαι καλός θεατρίνος και να κάνεις φιωρητήρες με τον αρχισμό σου δεν είναι ηθοποιία. Μπορείς να είσαι πολύ ωραίος θεατρός. Μπράβο, συγχαρητήρια, να πας να χειροκροτήσουμε. Υπάρχουν χιλιάδες ταλαντούχοι. Και πρέπει να το ξαναπώ. Ο χώρος, του θεάτρου τουλάχιστον, 1-2% είναι βρώμικο. Ίσως και ένα. Όχι, είναι ισχυρό. Οι περισσότεροι είναι άνθρωποι της δουλειάς. Έχω δει εκπληκτικούς ανθρώπους που δουλεύουν με πάθος, με μεράκι, θυσιάζονται, με χωρίς λεφτά. Δεν πρέπει να νομίζει ο κόσμος στο θέατρο τι γίνεται. Γίνεται παντού. Απλώς το θέατρο, επειδή τυχαίνει να είμαστε δημόσια πρόσωπα, να βγαίνουμε στις τηλεοράσεις, ακούγεται. Σε όλους τους χώρους συμβαίνουν ακόμα χειρότερα. 1-2% είναι. Στράτο μου, δεν έχω λόγια. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα ήθελα την επόμενη φορά που θα βρεθούμε να έχουμε να πούμε έτσι πολύ πιο ευχάριστα και να γελάσουμε, να χαλαρώσουμε. Αλλά θεωρώ πάρα πολύ σημαντική την σημερινή σου τοποθέτηση και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είναι το λιγότερο που μπορώ να πω, γιατί αυτά οι άνθρωποι που έχουν υποστεί το βιασμό
είτε είναι λεκτικός, είτε είναι... Καλά, δεν φτάνω στο σημείο για τα ανήλικα. Εκεί δεν, ούτε καν... Δεν είναι διαχείριση. Όχι, εκεί μπλοκάρω. Ναι, ναι. Εκεί μπλοκάρω. Όλα τα άλλα, ευτυχώς που συνέβη και είμαι δίπλα στους ανθρώπους που έχουν υποστεί αυτό το βασανιστήριο, το ατελείωτο, και ελπίζω να συμβεί κάτι όμορφο, να ξαναβγεί η αγνότητα. Θέλει δουλειά τώρα, γιατί τώρα βγήκε ο καρκίνος, τώρα πρέπει να πάμε στο γιατρό, να περάσουμε την εγχείρηση και μετά θα είμαστε μια χαρά. Στράτο μου, σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Διαφημίσεις.